ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αγαπητοί μου, μας διηγείται το γεγονός της Αναστάσεως. Ένα σημείο λέγει κατά την διήγησή του ότι ο Κύριος εμφανιζόμενος όρισε μία συνάντηση με τους μαθητάς του εις το όρος ου ετάξατο αυτής. Το όρος αυτό ήτο εις την Γαλιλαία και πιθανώς δεν ονοματίζεται πιο ήτο, πιθανώς παρά τη λίμνη της Τιβεριάδος, γνωστό δε εις τους μαθητάς, διότι εκεί πολλές φορές είχαν συναντηθεί δια το ήσυχον του πράγματος. Και εκεί τους λόγους τους οποίους ο Κύριος είπε στους μαθητές ήσαν μέσα σε δύο στίχους μόνο, περιληπτικότατα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει, ήσαν διάφοροι, αλλά ο πρώτος λόγος ήταν ότι ο Ιησούς έλαβε εξουσία. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μου εδόθη, λέγει, κάθε εξουσία και εις των ουρανών και εις την γη. Και εις ποιον εδόθη αυτή η εξουσία? Εις εμέ τον σταυρωθέντα και αναστάντα και αναληφθέντα, εις εμέ εδόθη αυτή η εξουσία. Φυσικά όχι ως Θεός αλλά ως άνθρωπος, διότι την εξουσία ως Θεός την είχε πάντοτε αηδίως με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Λέγει ένας ερμηνευτής, εδόθη μη ως ανθρώπο η εξουσία, ειν ήχον ως Θεός. Μου εδόθηκε, λέγει, ως άνθρωπον η εξουσία, εκείνη την οποία είχα ως Θεός. Είναι εκπληκτικόν ότι παραλαμβάνει η ανθρωπίνη φύση την εξουσία που είχε ως Θεός ο Λόγος, και αυτό έδεκα της υποστατικής ενώσεως, διότι έχουμε ένα πρόσωπο, δεν έχουμε δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο. Και έτσι λοιπόν η ανθρωπίνη φύση παίρνει αυτήν την ηλιγιώδη εξουσία. Και σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, εις την ενανθρώπισιν και ούκ εις την θεότητα ταύτα νοήν δι. Αυτά πρέπει να τα εννοήσουμε, ότι ανήκουν εις την ανθρωπίνη φύση και όχι εις την θεία φύση. Και σημειώνει ακόμη ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, επανανδρομή δε μάλλον και επανάληψης και μετασαρκός εις την προσαρκός εξουσίαν, επιστροφή εις την εξουσία που είχε ως Θεός, όχι ότι την έχασε ποτέ ως Θεός, ούτε την εξουσία, ούτε τη δόξα, ούτε την θεότητα. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος εκένωσεν εαυτόν, δεν εκένωσεν, δεν άδειασε τον εαυτό του από θεότητα, αντιθέτως εις αυτόν, πάλι κατά τον αυτόν Απόστολον, παν το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί. Αυτός ο όλος Θεός κατοικεί εν το Ιησού. Ουγαρότε γέγονεν άνθρωπος της πτήσεως άρχεται κρατών. Αυτή η εξουσία της ανθρωπίνης φύσεως έπρεπε όμως να περάσει από την άκραν ταπείνωση και από την άκραν υπακοή προς τον Πατέρα ως άνθρωπος, όπως όφιλε να πράξει ο Αδάμ προκειμένου να θεωθεί και να έχει τότε την απόλυτον εξουσία, προσέξτε, επί της κτήσεως. Εκείνο που είπε ο Θεός εις τον Αδάμ,
ότι του δίδει την δυνατότητα να κυριαρχεί, άρχιν, να κυριαρχεί εφ' ολοκλήρου της δημιουργίας, και μάλιστα αναλυτικά το αναφέρει αυτό το βιβλίο της γενέσεως, να άρχει εκεί και ούτω καθεξής, αλλά να άρχει, λέει, επί των ηχθείων της θαλάσσης. Πώς άρχω εγώ ο άνθρωπος όταν βρεθώ στη θάλασσα και με φάνε τα ψάρια? Πώς δύναμε να άρχω των θηρίων όταν αυτά μπορούν να με φάνε? Ώστε λοιπόν, μόνο εάν περνούσε ο Αδάμ από την υπακοή, θα είχε την απόλυτη εξουσία επί της γης. Και αυτήν την επιτυγχάνει τώρα ο Κύριος ως άνθρωπος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν ξέρει πώς να επισορεύσει χαρακτηρισμούς για αυτήν την εξουσία την οποία έχει, η οποία περνάει πάντοτε, ξαναλέγω, μέσα από την υπακοή προς τον Πατέρα. Πάντα η ανθρωπίνη φύση, μη το λησμονούμε, χωρίς βεβαίως να υπερβεί ό,τι ο Κύριος είπε πάνω στον στίχον: εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους, ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, αν και Θεός, ου χαρπαγμον ηγήσατο το είναι ίσα Θεό. Δεν υπήρξε περίπτωση να είναι κατώτερος του Θεού και να έχει την θεότητα από αρπαγήν. Θεός. Αλλά αυτόν εκένωσε εν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσε εν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος, έχοντας υπακοή μέχρι θανάτου δε σταυρού. Και τώρα επισορεύει ο Απόστολος αυτά που ανήκουν στην εξουσία του, διό γι' αυτό και ο Θεός υπερύψωσε και χαρίσα το αυτό. Ποιον υπερύψωσε και σε ποιον εχάρισε? Εις τον άνθρωπον Ιησούν, όνομα το υπερπαν όνομα. Ό,τι όνομα και αν υπάρχει εις τον ουρανόν, στη γη, εις τον άδη, το όνομα αυτό Ιησούς είναι υπερπαν όνομα, πάνω από κάθε άλλο όνομα, συνεπώς εξουσιαστής. Είναι εν το όνομα του Ιησού, ώστε εις αυτό το όνομα του Ιησού πάγωνη κάμψη επ' ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων. Βλέπετε, το όλη δημιουργία είναι σε τρία πατώματα, και τα επουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια, αυτά που είναι στον Άδη, όλοι θα σκύψουν, θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και πάσα γλώσσα, είτε αγγέλων είτε ανθρώπων, εξομολογήσετε, θα δοξάσει, ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, ότι ο Ιησούς που είναι Χριστός είναι Κύριος. Δηλαδή ότι ο Ιησούς που είναι Μεσσίας είναι Θεός. Αυτό θα πει Κύριος. Δηλαδή πάσαν εξουσία. Ποιος μπορεί πραγματικά να συλλάβει αυτή την έκταση αλλά και την ποιότητα αυτής της εξουσίας? Μπορεί άνθρωποι να είπαν, Αλέξανδροι, Ναπολέοντες, δεν ξέρω ποιοι, γνωστικοί ή παλαβοί, ότι κατέχουν όλο τον κόσμο. Ποιος είπε ότι κατέχει τις δυνάμεις του ουρανού και τις δυνάμεις των καταχθονίων? Συμπληρώνει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους: και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως. Αυτές είναι οι αγγελικές δυνάμεις, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις και κυριότητος, τέσσερα ονόματα από τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων. Υπεράνω, ως άνθρωπος πάντοτε,
και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Όχι μόνο Σοκράτα η ιστορία του σύμπαντος, αλλά παντοτινά. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Και γράφει μετά Κολασαΐς ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνη, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε, και αυτός εστί προπάντων, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε, πρώτα ως Θεός Λόγος και μετά ως Ιησούς Χριστός. Γιατί, και συνεχίζει και λέει, πρωτότοκος εκ των νεκρών ή να γίνεται εν πάση αυτός πρωτεύων. Το πρωτότοκος εκ των νεκρών αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση. Ηλιγιώδη πράγματα. Αυτός είναι ο Ιησούς, αγαπητοί μου. Όχι μόνο ως Θεός Λόγος, αλλά και ως άνθρωπος. Το τονίζω. Γι' αυτό ας ξανατονίσουμε ότι του εδόθη του Ιησού από τον Πατέρα όχι ως Θεού μόνον, αλλά ως και ανθρώπου πάσα εξουσία, που σημαίνει ότι καμία εξουσία δεν είναι έξω από την εξουσία του Υιού, και αυτή η εξουσία είναι εν ουρανό και επί γης. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι αυτός που τα πάντα κατέχει είναι ο Κύριός μας, αυτόν που εμείς κλείνουμε γόνι προσκυνήσεως, αυτόν που εμείς γνωρίσαμε, είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Μπορούμε να καυχηθούμε? Αναμφισβήτητα ναι. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστε. Και τι είπε στην συνέχεια ο Κύριος ως εξουσία έχουν, πορευθέντες ουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πηγαίνετε, λέγει, να μαθητεύσατε όλα τα έθνη και να βαπτίζετε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας δούμε αυτήν την δευτέρα θέση εις τα λόγια του Κυρίου. Πορευθέντες, βλέπουμε ότι οι ένδεκα εξαποστέλλονται εις την οικουμένη, όπως και ο Υιός εξαπεστάλλει υπό του Πατρός του εις τον κόσμο αυτόν. Και πού θα ειστηρίζοντο οι μαθητές αυτοί που θα εξαπεστέλλονται εις τον κόσμο, όπως λέγει ένας ερμηνευτής, τη δοθήσιμη εξουσία θαρούντες. Θα έχουν το θάρρος, την ελπίδα και το στήριγμα επάνω στη δική μου την εξουσία. Εγώ που τους είπα ότι τίποτε δεν είναι έξω από τη δική μου την εξουσία. Έτσι λοιπόν ο Υιός λαβαίνει την εξουσία από τον Πατέρα και την μεταβιβάζει εις τους Αποστόλους. Με αυτήν τώρα την εξουσία πρέπει να κινηθούν, να μαθητεύσουν όλα τα έθνη. Μαθητεύσατε, λέγει, μαθητεύσατε. Αυτή η μαθήτευση προϋποθέτει αποδοχή όσων θα ακούσουν. Προσέξατε το. Όπως ο μαθητής στο σχολείο πρέπει να αποδεχθεί εκείνα τα οποία ο δάσκαλος θα του διδάξει. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, δεν είναι διάλογος. Είναι μαθητεία. Ο διάλογος είναι μόνον εις την φιλοσοφία. Για να βρεθεί η αλήθεια εν το διαλόγο. Αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι διάλογος. Είναι ακρόασης. Είναι κατήχησης. Με όλη τη σημασία της λέξεως κατήχησης, είναι μαθητεία. Ο χριστιανισμός δεν είναι κριτική, αλλά ανεπιφύλακτος αποδοχή, γιατί εισάγει την πίστη.
ή θα το αποδεχθείς ή θα το απορρίψεις. Δεν συζητιέται, δεν πραγματεύεται. Πρώτα λοιπόν η μαθητεία, ύστερα το βάπτισμα. Μαθητεύσατε, ούν λέει πάντα τέθνη, βαπτίζοντες και τα λοιπά. Πρώτα η μαθητεία, μετά το βάπτισμα. Εδώ βλέπετε πόση είναι η αξία της κατηχήσεως και εδώ φαίνεται πόσο πολύ ισχυρά είναι. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ούχα απλώς ενεκτήλα το βαπτίζειν, αλλά πρώτον φυσήν μαθητεύσατε, ή να εκ της μαθήσεως η πίστης ορθή γέννηται και μετά της πίστεως ή του βαπτίσματος τελείωσης προσθεθεί. Δηλαδή πρώτα λέγει παρήγγειλε την μαθητεία, μετά το βάπτισμα, ώστε όταν θα γίνει το βάπτισμα η πίστης να είναι ορθή. Δεν απαγγέλαμε το σύμβολο της πίστεως αρχικά βέβαια και βασικά εκείνος που πρόκειται να βαπτιστεί? Βέβαια εάν δεν έχει ηλικία, όπως ο νηπίο βαπτισμός είναι, τότε ο ανάδοχος λέγει πιστεύω εις ένα Θεόν. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να δηλώσει ορθήν πίστη και μετά να βαπτιστεί, διότι είναι αδιανόητο να μην έχει ορθήν πίστη και να βαπτιστεί. Αλλά τι να μαθητεύσουν τα έθνη? Οι Απόστολοι, ή μάλλον τι να μαθητεύσουν, λέγει, προσέξτε πάντα τα έθνη, προσέξτε πάντα τα έθνη, όχι το έθνος των Εβραίων ή το έθνος των Ελλήνων ή το έθνος των Περσών, λέγει πάντα τα έθνη. Λέγει άλλος Ευαγγελιστής, να φτάσουν οι Απόστολοι εις τις εσχατιές της γης. Έχουν δικαιώματα όλοι οι λαοί της γης, όλα τα έθνη της γης έως εσχάτου της γης. Συνεπώς, εάν ο Κύριος αποστέλει εις πάντα τα έθνη, σημαίνει ότι είναι διδάσκαλος οικουμενικός. Σημαίνει ότι είναι Κύριος οικουμενικός. Αυτό εκφράζει την μίαν ποιμνην και τον ένα ποιμένα. Αν μου πείτε ότι η γη δεν έφτασε στην μίαν ποιμνην και εις τον ένα ποιμένα και υποτίθεται ότι προσεγγίζει το τέλος της η γη και το τέλος της η ιστορία, θα σας απαντούσα. Ο Κύριος σε άλλον Ευαγγελιστή είπε πιστεύοντες θα βαπτίσετε. Εκείνοι οι οποίοι θα πιστέψουν θα βαπτιστούν. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Συνεπώς, αν τα έθνη δεν επίστευσαν, σε αυτό δεν φταίει ο Κύριος, αλλά το Ευαγγέλιο εμαθήτευσε τα έθνη όντως έως εσχάτου της γης. Και τους Εβραίους, ναι, και τους Εβραίους, γιατί απλούστατα ο Κύριος αυτούς αμνησίκατα ομοίως εννοεί όταν λέγει πάντα τα έθνη, και όπως προφητεύει ο Απόστολος Παύλος, το τελευταίο έθνος που θα αποδεχθεί τον Ιησού Χριστόν θα είναι το έθνος των Εβραίων. Και εκεί πάλι όχι όλοι, αλλά όσοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πιστεύσουν, οι υπόλοιποι θα φέρουν τον Αντίχριστο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν θα είναι ο οδηγός και το φως των εθνών. Γι' αυτό η αποστολή των μαθητών, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη ήταν. Θα ήτο. Λέγει βαπτίζοντες αυτούς. Εδώ έχουμε την επισφράγηση της μαθητείας με το βάπτισμα. Κατηχήθησαν. Τώρα θα πάρουν και τη σφραγίδα. Και η σφραγίδα είναι το βάπτισμα. Ο Κύριος είπε ότι κανείς δεν εισέρχεται εις την βασιλεία των ουρανών παρά μόνο διείδατος και πνεύματος. Διείδατος και πνεύματος. Ίσως κάποιος ιδεαλιστικά συμπεριφερόμενος
και σκεπτόμενος θα μπορούσε να πει και τι χρειάζεται το νερό, δια πνεύματος μόνο? Όχι, διήδατος και πνεύματος. Με το βάπτισμα γίνομεθα, αγαπητοί μου, κοινωνή του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ίσως εδώ θα ίσχυε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο εκείνο που γράφει στην πρώτη του επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο εωράκαμεν, εκείνο το οποίο έχουμε δει, και ακικώαμεν, εκείνο που έχουμε να ακούσει, απαγγέλωμεν ημίν, σας αναγγέλωμε. Είναι και εμείς κοινωνία να έχετε με θυμών, για να έχετε και εσείς, λέγει, κοινωνία μαζί με μας. Και η κοινωνία δε η μετέρα, ποια είναι η κοινωνία η δική μας, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Αυτό είναι, να έχουμε αυτήν την κοινωνία με το Θεό, ώστε λοιπόν διά του βαπτίσματος επιτυγχάνουμε αυτήν την κοινωνία με το Θεό. Και μετά εις το όνομα τίμες θα εβαπτίζονται τα έθνη, συνεχίζει ο Κύριος να λέγει, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε τον τύπον εις το όνομα, εννοούμε την καθιέρωση εις το όνομα αυτό, ή ακόμη και την κατοχή εις το όνομα αυτό. Όταν πω ότι εγώ εβαπτίστηκα εις το όνομα του Θεού, σημαίνει είμαι τώρα κτήμα του Θεού. Θεληματικά, εκούσια, δεν με κερδίζει ως κτήμα του ο Θεός, άστο ότι τίποτε δεν είναι έξω από την εξουσία του Θεού, αλλά εν αυτή περιπτώσει δίδω εγώ τον εαυτόν μου εις τον Θεόν και του λέγω θέλω να είμαι υπό την δική σου εξουσία. Έτσι νοείται η παρουσία της κολάσεως. Δεν θέλεις να είσαι υπό την εξουσία του Θεού, αυτόματα είσαι υπό την εξουσία του Σατανά, άρα της κολάσεως. Έτσι λοιπόν εις το όνομα αυτό σημαίνει, όπως και τα λέμε μια συναλλαγματική, ένα γραμμάτιο, λέμε εις το όνομα του τάδε, σημαίνει αυτός οφείλει ή σε αυτόν ανήκει κάτι. Έτσι ο βαπτιζόμενος ανήκει, όπως σας είπα, εις το όνομα εκείνου που βαπτίζεται, και το όνομα αυτό είναι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Άγιος και αληθής και ζωντανός τριαδικός Θεός. Και το βάπτισμά μας είναι εις το όνομα μόνον του Αγίου Τριαδικού Θεού. Δεν προστίθεται τίποτε, ουδέν κτίσμα έρχεται να προστεθεί εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, όπως και η δημιουργία ολόκληρη ανήκει στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Ουδέν κτίσμα μετέχει της δημιουργίας, της κτίσεως της δημιουργίας. Όταν λέγει ο Ιώβ, όταν ο Θεός δια του Ιώβ, όταν λέγει έγιναν τα αστέρια, ότε αστέρες εγεννήθησαν, το γεννήθησαν με έναν ή από το γίγνομε, δηλαδή εκτίσθησαν, είναι σαν με άγγελοι. Οι άγγελοι με δοξολόγησαν. Οι άγγελοι δεν μετέχουν στην δημιουργία. Συνεπώς, ο Υιός, αν ήταν άγγελος, με την έννοια των Αγίων Αγγέλων, τότε δεν θα μετείχε της δημιουργίας, άρα δεν θα ήταν αυτός ο δημιουργός. Σαφώς όμως η Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη διακηρύσει ότι ο Υιός είναι κτίστης του Παντός, μετά του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Εκ προημίων στο Ευαγγελιό του λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ουδέν γεύωνεν, ο γεύωνεν, τίποτα δεν έχει γίνει, τα πάντα δι' αυτού εγένετο, και ουδέν γέγονεν, ο γέγονεν, όλα έγιναν δι' αυτού. Τι είναι ως αυτού? Περί του λόγου της ζωής. Ο λόγος δε σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν, κι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τίποτα, λέει, δεν έγινε από ό,τι έγινε χωρίς να το έχει κάνει ο Υιός. Αλλά κτίσματα δεν μπορούν να μετέχουν στη δημιουργία. Δεν είναι κατά την βλάσφημα λοιπόν θέση του Αρίου ο Υιός κτίσμα?
αλλά είναι αυτός ο Υιός, ο Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, η βάπτισή μας είναι εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, χωρίς να μετέχει κανένα κτίσμα, όσο υψηλό κι αν είναι αυτό. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ουδενός κτίσματος ουδέ δούλου πατρί και Υιό συντεταγμένου να είναι μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν, ως της θεότητος εν τριάδη συμπληρουμένης, για να έρθει σαν συμπλήρωμα εις την Αγία Τριάδα. Ουδέν κτίσμα είναι θα μόνον εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Είναι αξιοσημείωτον, αγαπητοί μου, ότι και των τριών προσώπων αναφέρεται ένα όνομα. Λέγει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέγει εις το όνομα του Πατρός και εις το όνομα του Υιού και εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος, για να υποδηλωθεί εδώ ότι ο Θεός είναι ένας, τριαδικός, η ουσία του Θεού είναι μία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και σημειώνει ένας ερμηνευτής, ενδε όνομα των τριών, ένα είναι το όνομα και των τριών προσώπων, υποδηλούν την μία φύση της Αγίας Τριάδος. Ακόμη μόνο τα πρόσωπα διαφοροποιούνται μεταξύ των. Ο πατήρ γεννά δεν γεννάται, ο Υιός γεννάται δεν γεννά, το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται δεν εκπορεύει. Αυτά είναι ιδιώματα των προσώπων, αλλά όμως έχουμε μία ουσία και συνεπώς ένα όνομα. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο ότι το όνομα αυτό, ποιο όνομα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, είναι το τελευταίο που αποκαλύπτεται μέσα εις την ιστορία, αλλά και μέσα εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη περαιτέρω αποκάλυψης του Αγίου Τριαδικού Θεού ως προς το όνομά του, διότι πρώτα απεκαλύφθη εις τον Αβραάμ ως Θεός, κατόπιν απεκαλύφθη, δεν έχω καιρό να σας αναλύσω το γιατί και πως και τι σημαίνει, δεύτερον απεκαλύφθη εις τον Μωυσέα ως Κύριος. Λέει σαφώς τον Μωυσέα, και το όνομά μου λέγει Κύριος, δεν το απεκάλυψα εις τον Αβραάμ. Και τώρα έρχεται η τρίτη αποκάλυψη που γίνεται από τον Ιησού Χριστόν, που λέγει εις το όνομα. Ποιο το όνομα του Θεού? Το όνομα του Θεού είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Για να πει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή, το όνομά σου απεκάλυψα τις ανθρώπεις, απεκάλυψα το όνομά σου. Ποιο είναι το όνομα του Ιησού? Επαναλαμβάνω, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, με όλα αυτά, αν αναλύουμε το Λόγο του Θεού που τον κρατάμε στα χέρια μας, κάθε σπίτι, κάθε άνθρωπος έχει την Αγία Γραφή, δύναται να την έχει, να την μελετά, αναλύοντας όλα αυτά βρίσκουμε ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών μας, να ξέρουμε ποιος είναι εκείνος τον οποίον λατρεύουμε, να μάθουμε και τον τρόπο που θα σωθούμε, να αξιοποιήσουμε το βάπτισμα που δεχθήκαμε εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εδώ είναι η αφετηρία. Η αφετηρία της πνευματικής ζωής είναι εδώ. Αν δεν υπάρξει αυτή η αφετηρία, τότε ουδέποτε θα φτάσουμε να κατανοήσουμε το γιατί είμαστε χριστιανοί, και ουδέποτε θα φτάσουμε σε μια πνευματική πληρότητα. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος, που θα το πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, γιατί έχουμε μια σειρά θεμάτων που αναφέρονται στη διήγηση περί της Αναστάσεως του Χριστού από τον Ματθαίον τον Ευαγγελιστή, ότι από εδώ ξεκινά
η σωτηρία μας, από το να γνωρίσω ποιος είναι ο Άγιος, αληθινός, τριαδικός Θεός μου.